Ελάτε, γιατί κυρία... παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά μας και με τρόπο που κατά τη γνώμη μας δεν αγνοείται. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ατομική τρομοκρατία, την καταδικάζουμε και έχουμε πολύ ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές από την αρχή της ιδρύσεώς μας και όχι τώρα. Η αναφορά που έκανα το πρωί στην ομιλία μου, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε και κατανοήσατε τι είπα, ήταν μια αναγωγή που δεν παραλύλιζα ότι τώρα αυτό συμβαίνει, όμως χρησιμοποίησα, λέω, ότι με βάση αυτούς τους ορισμούς που σήμερα χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από επίσημες εκθέσεις, τις οποίες περιλαμβάνεται και διαβάζω κατά γράμμα, ότι θεωρείται ως ακροαριστερός ριζοσπαστισμός η πολιτική σκέψη που αντιτίθεται στις καθιερωμένες πολιτικές και οικονομικές ελίτ, που αντιτίθεται στην αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, καθώς και της Διεθνής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Άλλο που περιλαμβάνεται στον ακροαριστερό ριζοσπαστισμό που τροφοδοτεί την τρομοκρατία, λέει, οι ιδέες που απορρίπτουν τις καπιταλιστικές αξίες που θεωρούνται κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Αναφέρονται ότι ως κύριο παράγοντα που οδηγεί σε αποσταθεροποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδηλώσει διαμαρτύρες για αυτά τα θέματα και μπορώ να διαβάσω όλο το κατεβατό τι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση ως το περιγράφει ως ριζοσπαστισμό ακροαριστερό που μπορεί να τροφοδοτεί την τρομοκρατία. Προφανώς και στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει κίνημα, δεν τολμάει κανείς να εφαρμόσει τέτοιου είδους διατάξεις. Όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί αναφέρθηκα και έκανα έναν παραλληλισμό, όχι ότι αυτό εφαρμόζεται σήμερα, λέω ότι φανταστείτε αυτά τα συνθήματα, το έξω είπα, έξω τον ΝΑΤΟ, όταν σήμερα λέτε ότι, για παράδειγμα, η ανύψωση της Παλαιστινιακής σημαίας θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις της χώρας με ένα σύμμαχο κράτος, τι θα κάνατε για την ύπαρξη αυτού του είδους των συνθημάτων, για την ύπαρξη των συνθημάτων ψωμί, παιδί, ελευθερία, όταν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφει ως ακροαριστερή σκέψη και επικίνδυνη το να διεκδικεί κάποιος ισοτιμία στο εισόδημα, να διεκδικεί δωρεάν υγεία, παιδεία κλπ. Αυτό χρησιμοποιήσω σε ένα ακραίο παράδειγμα, όχι ταυτίζοντας προφανώς, και ξέρετε, είναι πολύ μεγαλύτερα τα γεγονότα του Πολυτεχνείου για να τα στρίμωχνα στη συζήτηση αυτή τη σημερινή του νομοσχέδιου και να τα υποτιμούσα αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα έκανα και αναφέρθηκα και με ένα χιουμοριστικό τρόπο σε προηγούμενες επαιτίους, όπου αυτά τα συνθήματα του Πολυτεχνείου που ενοχλούν διάφορους αφαιρέθηκαν τεχνιέντος από τις αφίσες του ερωτασμού. Και αυτό προφανώς, και επειδή ξέρετε, δεν μπορείτε να ρίξετε λάσπη στο ΚΚΕ, ούτε προς τα δω χωράνε τέτοιου είδους κατηγορίες, ότι κλείσαμε ποτέ το μάτι στους τρομοκράτες ή άλλα τέτοια. Ξέρετε, εμείς έχουμε σχέσεις ξεκάθαρες και μάλιστα θεωρούμε αυτή την ατομική τρομοκρατία ως επικίνδυνη, γιατί χρησιμοποιείται για την καταστολή του λαϊκού κινήματος και όχι για την πρόωθησή του.